Είναι πολύ απαιτητικό μουσικό θεατρικό είδος, είναι δηλαδή μουσική σύνθεση που περιλαμβάνει συγχρόνους και σκηνική δράση. Είναι πολυπληθές, πολύ δάπανο, πολύπλοκο εγχείρημα, αλλά άκρως γοητευτικό, μία πρόκληση άνευ προηγουμένου που καταδεικνύει το επίπεδο της δημιουργικής δυνατότητας αλλά και της καλλιτεχνικής δυνότητας της πόλης. Είναι τα πάντα. Νιώθω περήφανος εγώ που σε αυτή την πόλη έχουμε καταφέρει μία παράδοση σε αυτόν τον τομέα, ανεβάζοντας όπερες όπως η Κάρμεν, ο Κουρέας της Σεβίλης, η Γάμη του Φίγκαρο, η Τόσκα, η παιδική όπερα μοντέρνα του Κινοσκουφίτσα και μας εμπιστεύονται επίσης μονοδοί διεθνούς φίλους, όπως η Μυρτώ Παπαθανασίου, η Μισίνη Μαργαρίτη, η Μαρίτα Παπαρίζου, η Δημήτρης Παπτσόγλου, Φίλιππος Μουδινός, Κασάνδρα Δημοπούλου, Θοδώρα Μπάκα και πολλοί άλλοι. Φέτος έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε τη μοναδική όπερα που έγραψε ο Μπετόβεν. Μια όπερα για το ιδανικό της ελευθερίας. Μια όπερα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από διεθνείς παραγωγές, εκτός από τα θέατρα. Για τρεις παραστάσεις, 4, 6 και 9 Μαΐου του 2023. Αυτό δεν θα το καταφέρουμε εάν δεν υπήρχε η Συμφωνική Ορχήστρα του Ολίου, ο μαέστρος Χρήστος Κριστάκης, ο σκηνοθέτης Κώστας Σταυρούλης, η σημαντική, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γραστό, βοήθεια της περιφέρειας, δεν θα γινόταν χωρίς τη βοήθεια αυτή, το έχουμε ξαναπεί. Βέβαια και ο Σύλλογος Φίλων της Συμφωνικής Ορχήστρας, που τόσες φορές και κάθε φορά βοηθάει αυτές τις εκδηλώσεις. Βεβαίως, πάνω απ' όλα, και οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις που κατανοούν τη σημασία αυτού του εγχειρήματος, οι χορηγοί μας. Και γι' αυτό σήμερα βρίσκεται μαζί μας και ο εκπρόσωπος του μεγάλου χορηγού της ΕΞΑ. Ευχαριστώ όλους που βοήθησαν, όλους που συμμετείχαν και συμμετέχουν. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, είμαστε έτοιμοι, διψασμένοι θα έλεγα, ανυπόμονοι, με πολλή δουλειά, αγωνίες, δυσκολίες, να ανακοινώσουμε άλλη μια σπουδαία παραγωγή με τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα για την άνοιξη. Είμαι σίγουρος για τη μεγάλη της επιτυχία. Ευχαριστώ.